Τι κουράγιο να κάνω, ρε φίλε, δεν πίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, θα περάσει. Ναι, αύριο. Είναι ο πιο ύπουλος καρκίνος που μπορεί να χτυπήσει τον άντρα. Το εντέρου. Δεν δίνει κανένα στίγμα. Πας μια μέρα στην τουαλέτα, πας με αίματα και λες πάω στον γιατρό και έχει διαγνωστεί καρκίνος. Πώς το γλιτώνεις? Πας και κάνεις αυτή την κολονοσκόπηση. Η οποία κολονοσκόπηση είναι επώδυνη, όχι επειδή μπαίνει το σωληνάκι στο πισινό και πας με μέθη. Αυτό που πίνεις, ρε φίλε, δεν πίνεται, ρε. Αλλά σώζεις κατάσταση, φίλε. Διότι αυτά που τρώνε στα σαντουιτσάδικα, γύρι και τέτοια και τα λοιπά, για τα κρέατα και τα μεταλλαγμένα, δημιουργούν πολύποδες, να πούμε. Καταλάβες. Αυτοί οι πολύποδες, αν τους αφήσεις, καρκίνος γίνονται. Και μετά πάει μετάσταση και οπότε τη γλιτώνεις. Ναι, εντάξει, είναι επώδυνο, αλλά λες, ρε παιδί μου, εντάξει, θα την παλέψω. Ας πούμε, αν βρει κανένα πολυποδάκι να το βγάλει, αν με βρει καθαρό, συνεχίζω. Αλλά δεν πίνεται αυτό. Οπότε έχουμε στην πόλη μας το Ραπτόπουλο, να πούμε, σε αυτή τη φάση. Έχουμε τους Αριανούς και τους Ηρακλειδείς να βρίζουν το γλύκο στο 85. Φίλε, αυτή η απόκρουση που είδα εγώ, την έχω δει από το Μίρτσο στο Καραϊσκάκι, αυτό το γορίλα, να πούμε, το Μίρτσο στο Καραϊσκάκι, σε Ολυμπιακός Ηρακλής. Την έχω δει σκαστός από το σχολείο σε ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην Τούμπα το 80, από το Χριστίδη, σε σούτ.